Καλωσορίσατε στη δεύτερη συνάντηση με αφορμή το σύγχρονο θέατρο. Είμαι η Στέβη Φόρτωμα, ηθοποιός και μέλος του Ελληνικού Κέντρου του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου, δηλαδή του Ελληνικού ITI. Σήμερα και αύριο θα σας παρουσιάσω το πρόγραμμα του πρώτου διημέρου της δεύτερης συνάντησης με αφορμή το σύγχρονο θέατρο, το Φόρουμ Σύγχρονης Δραματουργίας. Ξεκινάμε το πρόγραμμα με χαιρετισμό από την εκπρόσωπο του Γαλλικού Ινστιτούτου, Μαντάμ Ιζαμπέλ Οριό. Θα γιορτάσουμε φέτος τα 25 χρόνια των εργαστήριων θεατρικής μετάφρασης του Γαλλικού Ινστιτούτου. Και θα έχουμε ευευκαιρία σε δύο μέρες πλατφόρμας δραματοποίησεων αναγνώσεων στα ελληνικά και στα γαλλικά, στις 18 στο Πάιος και στις 19 εδώ, στο Ντιτόβιο. Καλώς ήλθατε, καλησπέρα. Είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς που είμαστε και πάλι για δεύτερη συνεχή χρονιά εδώ, στο Γαλλικό Ινστιτούτο. Très grand merci, l'Institut Français d'Athènes. Και φυσικά οι ευχαριστίες που αναφέρονται και στο πρόγραμμα για όλους αυτούς που δούλεψαν πάρα πολύ σκληρά για αυτήν την εκδήλωση. Τα μέλη της Επιτροπής που διάβασαν 75 έργα και επέλεξαν αυτά που θα ακούσετε, τους σκηνοθέτες, τους τοπιούς, τους θεωρητικούς που θα τα παρουσιάσουν, τους μεταφραστές. Ξεκινάμε με ανάγνωση αποσπάσματος από το έργο «Η Ασυμβίβαστη», του Καναδού συγγραφέα Μάικλ Χίλι, σε μετάφραση Αντώνη Πέρι και σκηνοθετική επιμέλεια Σωτήρη Καραμεσίνη. Διαβάζουν οι ηθοποιοί. Γιώργος Πυρπασόπουλος, Οδύσσια Μπουγά, Μιχάλης Αφολαγιάν, Αλέκος Ισοβίτης, Λεωνάρδος Μπατής, Χριστίνα Μητροπούλου, Χρήστος Λάβνος. Προλογίζει διδάσκουσα στο τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάκτορ Ελένη Γκίνη. Η Ασυμβίβαστη, λοιπόν, του Μάικλ Χίλι, είναι το τελευταίο δημιούργημα, το οποίο ευτύχησε να λάβει το βραβείο Ντόνα Μουρ το 2010. Είναι γνωστό στη χώρα του από το πλούσιο θεατρικό του έργο, το οποίο μέλεται να διαβαστεί και να αναπαρασταθεί και στις χώρες της γυραιάς πλέον Υπήρου. Το έργο δομείται από δύο πράξεις, στις οποίες η υφολογική σύσταση δανείζεται στοιχεία από την κωμωδία αλλά και από το κοινωνικό δράμα. Ίσως στόχος του να μην είναι η πρόκληση του ακραίου γέλιου ή της θλίψης, αυτό θα το αντιληφθούμε όλοι και από το αναλόγιο, αν και η πικρία ή ο σαρκασμός αντανακλώνται έβριχα σε κάθε ατάκα και οι ροές του επιτίθενται με παρησία σε καυτά ζητήματα της εποχής του. Η συνεχής πορεία της σοφίας και της γνώσης που μας έχουν φέρει εδώ μέχρι σήμερα πηγάζει από την αγάπη. Μια αγάπη που όχι μόνο είναι εξίσου ισχυρή με το θάνατο, αλλά και ικανή να απαλείψει το φόβο μας γι' αυτόν. Northrop Frye, Καναδός κριτικός λογοτεχνίας. Μια αίθουσα στον τρίτο όροφο του Δημαρχείου του Τορόντο. Μικρή, με ξύλινες επενδύσεις και χωρίς εμφανή παράθυρα. Ένα γραφείο και 5-6 καρέκλες για τους μάρτυρες. Η Τάμι, γύρω στα 20, στέκεται στη μέση του δωματίου. Φοράει φόραμα και χοντρές μπότες. Κρατάει ένα μπουκέτο και 3 χρυσάνθεμα. Ο Τότ, το αγόρι της, φοράει μπουφάν, σορτσάκι και κρατάει μια γραβάτα στο χέρι του. Η κολλητή της Τάμι, η Λίζα, φοράει μια κοντή μπλούζα και κρατάει μια κάμερα. Η Τάμι ουρλιάζει. Δεν με νοιάζει! Πώς είναι δυνατόν να μου λες κάτι τέτοιο! Μα αφού είναι η αλήθεια! Δεν με νοιάζει! Ίσως θα έπρεπε! Όχι, δεν θα έπρεπε! Γιατί να με νοιάζει! Ακόμα κι αν είναι αλήθεια, εσύ μου το λες μόνο και μόνο γιατί κάτι θέλεις να κερδίσεις! Κάτι θέλεις από μένα! Και όχι γιατί είσαι φίλη μου! Υποτίθεται ότι είσαι φίλη μου! Τι λες τώρα, είμαι φίλη σου! Όχι, δεν είσαι! Οι φίλοι δεν τα λένε έτσι αυτά! Οι φίλοι θέλουν. Θέλουν να είναι φίλοι! Εσύ τώρα τραβάς το δικό σου ζόρι και άρα ό,τι και να λες δεν έχει καμία σημασία! Μήπως να πάρεις τηλέφωνο? Μήπως να πάρω τηλέφωνο σε ποιον? Μήπως να πάρεις και να πεις δεν προλαβαίνω το γεύμα μας, παντρεύουμε. Μάρτιν! Σκέψου καλά πριν μου απαντήσεις. Εντάξει, Μπράιαν? Εγώ... Εντάξει. Εντάξει, λοιπόν, άκουμε. Ξέρω πολύ καλά ποια είναι η δική μου θέση σε αυτή τη σχέση. Ξέρω πολύ καλά ότι εσύ είσαι αυτός που είσαι και εγώ αυτός που είμαι. Εσύ έχεις μια πολύ σημαντική δουλειά και εγώ δουλεύω στη δουλειά μου.
Εσύ είσαι αυτός που αποφασίζει και εγώ ακολουθώ. Εντάξει, το καταλαβαίνω όλο αυτό. Όπως και ότι όλα αυτά θα μπορούσαν να με κάνουν ακόμα και ευγνώμων που έχω μια τέτοια σχέση. Και Μπράιν, ειλικρινά στο λέω, έτσι νιώθω. Ευγνώμων. Ο αυτοσεβασμός μου όμως έχει αρχίσει να ενοχλείται και η επιθυμία μου να είμαι μαζί σου πρόκειται πολύ σύντομα να νιώσει λίγη από αυτή την ενόχληση. Πολύ, πολύ σύντομα. Λοιπόν, Μάρτιν, εγώ είμαι από το Σουδάν. Τι ξέρεις τη χώρα μου? Ναι. Λίγο, όχι κανονικά, από τις ειδήσεις. Παιδιά που πεινάνε, άνδρες με δρεπάνια, τα κλασικά. Ξηρασία. Ναι, ναι. Η αλήθεια όμως βέβαια είναι ότι προς το παρόν έχουμε μόνο προβλήματα με τις πλημμύρες. Αλλά εντάξει, σε γενικές γραμμές, ναι. Στη χώρα μου, Μάρτιν, είναι πολύ επικίνδυνο να εμφανιστείς μπροστά σε μια κυβερνητική επιτροπή σαν αυτή που θα δουν αύριο οι δικοί μας. Το ξέρω ότι εδώ είναι διαφορετικά. Ο Τόμ αισθάνεται ότι μπορεί να είναι άνετος με όλη αυτή την ιστορία. Εγώ όμως φοβάμαι για λογαριασμό του. Το ξέρω ότι δεν είναι λογικό, όμως είναι κάτι που δεν μπορώ να το ελέγξω. Όπως άλλοι χρειάζονται κάποια θρησκεία για να αντέξουν τη μέρα τους, εγώ φοβάμαι για τον Τόμ. Όχι. Ναι, δεν σημαίνει αυτό. Ναι, αυτό ακριβώς σημαίνει. Το πρόβλημά σου είναι ότι δεν καταλαβαίνεις την κυβέρνηση. Εγώ. Ενώ εσύ τους καταλαβαίνεις. Απολύτως μια χαρά. Παλιά το έλεγαν επίδομα έναντι ανεργίας. Τώρα το λένε επίδομα έναντι εργασίας. Τι, τι πράγμα το λένε? Έναντι εργασίας. Καλά. Παλιά το έλεγαν έναντι ανεργίας και σου δίναν ένα πρόσθετο ποσό στο μισθό σου ως ασφάλεια για την περίπτωση που κάποια στιγμή έμενες άνεργος. Σωστά. Μάλιστα. Ναι, μετά το άλλαξαν όμως προκειμένου να παραμείνεις ασφαλισμένος ακόμα και όταν δεν δουλεύεις. Σου πληρώνουν λοιπόν ένα ποσό για όσο καιρό εσύ δεν πιάνεις δουλειά. Γι' αυτό το λένε έναντι εργασίας. Μάλιστα. Τι μάλιστα. Μάλιστα. Τι μάλιστα, ρε, τι μάλιστα. Θα ψάξεις και θα βρεις δουλειά οπωσδήποτε, τεμπελό σκυλό. Το θέμα είναι ότι κάναμε μια συμφωνία. Εγώ κοιτάμε, έτσι δεν είναι? Αυτό ήταν, μια συμφωνία. Το θέμα με τις συμφωνίες όμως είναι πως παραμένουν συμφωνίες μόνο για όσο καιρό συμφωνούν και οι δύο. Ο γάμος, τίποτα δεν είναι σίγουρο. Καμία δέσμευση. Δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια συμφωνία που παραμένει σε ισχύ όσο και οι δύο εξακολουθούν να λένε το ναι. Ξανά και ξανά, όλη μέρα. Είμαστε παντρεμένοι, ναι! Είμαστε παντρεμένοι, ναι! Είμαστε ακόμα παντρεμένοι, ναι! Είμαστε! Εντάξει, κοιτάξτε τώρα, εγώ δεν θέλω να σας πω πώς να ζήσετε, έτσι. Αν και από τεχνικής απόψεως, σε ένα τέτοιο μονόλογο θα μπορούσα και να το κάνω. Όμως νομίζω ότι αυτό που μένει είναι να πεις βγάλε το σκασμό και δείξε λίγο θάρρος. Τα αρχίδια πάντα ψηλά, αγόρι μου. Don't go in.